Η καλή ημέρα από το πρωί φαίνεται, λέει ο θυμόσοφος λαός, και το συγκεκριμένο ρητό θεωρούμε πως ταιριάζει απόλυτα στο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Top 16. Οι Ερυθρόλευκοι στο πρώτο τους παιχνίδι στη διοργάνωση κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Καχαλαμποράλ. Τα παιδιά του Παναγιώτη Γιαννάκη, παίζοντας σπουδαία άμυνα και εφαρμόζοντας πλήρως τις εντολές του Έλληνα τεχνικού, την ώρα που εκείνος έπαιρνε την ταυτότητα του Ιβάνοβιτς, με τους Μπουρούσι και Τσίλντρες να κλέβουν την παράσταση, επικράτησαν στη βιτόρια των Ισπανών με 89-86 και έκαναν άλμα πρώτης θέσης. Επόμενο εμπόδιο στον δρόμο του Ολυμπιακού προς το Παρίσι ήταν η Κίμκι. Η νίκη ήταν ο αυτοσκοπός, η καλή εμφάνιση ο στόχος. Και ο Ολυμπιακός κατάφερε και τα δύο. Παίζοντας εξαιρετική άμυνα και επίθεση για σεμινάριο, πήρε το παιχνίδι με 87-69. Στο συγκεκριμένο αγώνα, ο παίκτης που ξεχώρισε ήταν ο Σοφοκλής Κορτσιανίδης. Ενώ πριν την έναρξη του αγώνα, ο Ζόρντι Μπερνομέου που βρέθηκε στο σεφ βράβευσε τον Μίλος Θεόντοσιτς, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης του Ιανουαρίου στην Ευρωλίγκα. Παίξαμε μια ομάδα η οποία μέχρι σήμερα κατόρθωσε να είχε κάνει το καλύτερο που είχε κάνει τα τελευταία χρόνια στο μπάσκετ, στο ευρωπαϊκό. Έχει παίκτες με ποιότητα και έμπειρους. Και φυσικά χρειαζόταν να έχουμε υπομονή, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες ερχόμενες εδώ έχουν κίνητρο και προσπαθούν να χαλάσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού. Γνωρίζαμε από την αρχή πως θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς η Κίμκι είναι σκληρή ομάδα και μέχρι τώρα έχει κάνει κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις. Κλειδί για την νίκη μας ήταν η άμυνα, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δείξαμε μεγάλη διάθεση και περιορίσαμε πολύ τον αντίπαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο αποδείξαμε δύο πράγματα: ότι βελτιωθήκαμε στα rebound και την άμυνα. Αυτά τα στοιχεία μας έδωσαν μια πολύ σημαντική βαθμολογικά νίκη εν ώψη της συνέχειας. Ο Ολυμπιακός κέρδισε επιβλητικά τη Βιτόρια, εντυπωσιακά την Κίμκι στο Φάληρο και τελικά τα βρήκε πιο δύσκολα με την Τσιμπόνα, αφού παρουσιάστηκε χαλαρός, χωρίς ρυθμό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και με σοβαρό πρόβλημα απέναντι στη ζώνη του Περάσοβιτς. Όμως, ο Σοφοκλής Κορτσιανίτης στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετός για να μην ξεφύγει η κατάσταση, ενώ στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση ο Μίλος Θεόντοσιτς που είχε 17 πόντους με 5 τρίποντα και με άξιους συμπαραστάτες τους Βούισιτς με 16 πόντους, Τσίλντρες με 11 πόντους και Κλέιζα με 10, κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση της Τσιμπόνα και να πάρουν το παιχνίδι στο σεφ με 78-75, φέρνοντας παράλληλα την ομάδα τους ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στα προημιτελικά της Ευρωλίγκα. Ξέραμε ότι η Τσιμπόνα είναι μια σκληρή ομάδα που παλεύει όλα τα παιχνίδια και δεν θέλει να χάνει. Έχει λίγους παίκτες, αλλά έπρεπε να τη σεβαστούμε, γιατί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα και όμως είναι συνεπείς αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Μας δημιούργησε προβλήματα στην επίθεση, αλλά βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε και αυτό είναι το σημαντικό. Σεβαστήκαμε την Τσιμπόνα, αλλά δεν βρήκαμε ρυθμό στη διάρκεια του αγώνα και δυσκολευτήκαμε πολύ. Εμείς το κάναμε δύσκολο το μάτς. Κέρδος αποτελεί όμως το ότι νικήσαμε, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Το πλούσιο ταλέντο του Θεόντοσιτς είχαν την ευκαιρία να ξαναζήσουν στην Τσιμπόνα, αυτή τη φορά όμως στο Ζάγκρεπ. Με ηγέ τον Σέρβο Playmaker, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, 5 τρίποντα και είχε και 6 assist, ο Ολυμπιακός χρειάστηκε με να εδρώσει, αλλά έκανε για ακόμα ένα μάτς το χρέος του, επικρατώντας τις αντιπάλου του με 97-94 και παρέμεινε αίτητος και στο τέταρτο παιχνίδι του στο Top 16, φτάνοντας μια ανάσα από τα προημιτελικά. Αφού με νίκη κόντρα στην Κίμη και Ερυθρόλευκη θα κλείδωναν την πρώτη θέση του ομίλου. Για μας θα πω πιο δύσκολο και ερχόμαστε από μια σπουδαία νίκη στο τελικό του κυπέλλου. Επίσης έγινε από πιο δύσκολο και είχε την ξεχόντα λέει ήταν σε κατοπτική μέρα στα σεζόν. Μπορεί στο Ζάγκρεπ ο Ολυμπιακός να τα βρήκε δύσκολα, ίσως γιατί λίγες μέρες νωρίτερα είχε δώσει και ένα σημαντικό αγώνα κόντρα στον Παναθηναϊκό για το κύπελο, το οποίο και κατέκτησε. Όμως το μάτς με την Καχαλαμποράλ στο σεφ, οι παίκτες του Γιαννάκη ήταν ξεκούραστοι και με πολλά κέφια. Και κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους οπαδούς της ομάδας που είχαν γεμίσει το κύπελο με μια μοναδική εμφάνιση, πετυχαίνοντας και την πρώτη εκατοστάρα τους στο Top 16, αφού επικράτησαν τον Ισπανών με 102-85. Ο Ολυμπιακός μετά την πέμπτη σερί του νίκη κατάφερε να βγει πρώτος στον ομιλό του και απέκτησε το πολύτιμο πλεονέκτημα έδρα στα προημιτελικά της Ευρωλίγκα. Θέλαμε πάρα πολύ την νίκη για να εξασφαλίσουμε την πρώτη θέση. Δεν θέλαμε να ταξιδέψουμε στη Ρωσία και να κυνηγάμε κάποιο αποτέλεσμα. Έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση, στο Top 16. Νομίζω το 5 στα 5 το αποδεικνύει. Έχουμε στόχο να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τον τρόπο που παίζουμε και τον τρόπο που σκεφτόμαστε στις δυσκολίες που γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Κάτι το οποίο νομίζω ότι υπάρχει θεαματική βελτίωση στα παιδιά και τους αξίζουν συγχαρητήρια.
Τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού στο Top 16 έγινε στις 12 Μαρτίου στην παγωμένη Μόσχα. Με τους Ερυθρόλευκους να γνωρίζουν απέναντι στην Κίμκι την ήττα με 96-83, η οποία ήταν και η πρώτη τους μετά από 10 αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα. Και η οποία δεν στήκησε στους Πειραιώτες που τελείωσαν το Top 16 στην πρώτη θέση με 11 βαθμούς και πέρασαν στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.